Το γεωπονικό τμήμα εδώ στο ΕΠΑΛ της ΕΚΟ είναι γεγονός. Εσείς είστε οι γεωπόνοι που έχετε έρθει και να διδάξετε εδώ στο σχολείο και οι δύο. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο θα διδαχθούν φέτος τα παιδιά και πώς στηρίζεται το συγκεκριμένο τμήμα από πλευράς εκπαιδευτικής. Γεια σας. Είμαι η Βέρα Τζαβάρα. Είμαι γεωπόνος εκπαιδευτικός και είμαι πρώτη φορά στο νησί σας γιατί με προσέλευαν στο σχολείο σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω έρθει σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Να στηρίξω όσο μπορώ τον δεύτερο σημαντικότερο τομέα της οικονομίας του νησιού σας, που είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, η πρωτογενής παραγωγή δηλαδή, δεύτερο σημαντικό τομέα της οικονομίας μετά τον τουρισμό, και για πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν ήταν ο πρώτος και ο σημαντικότερος. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω αυτό το τομέα, για να εκπαιδεύσω τα νέα παιδιά, να τους δώσω τα εφόδια να συνεχίσουν αλλά και να βελτιώσουν την παράδοση που τους έδωσαν οι πρόγονοί τους. Γιατί φημίζεται η ΚΟΣ για το πόσο έφερο κλίμα έχει, πόσο γόνιμα εδάφει, πόσα υπέροχα προϊόντα παράγει και πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει η γεωργία και η κτηνοτροφία την οικονομία να εκτοξευτεί. Στη σημερινή σύσκεψη εδώ με τη διεύθυνση του ΕΠΑΛ αλλά και την συνάντηση με τον πρωτογενή τομέα, να μας πείτε ποια ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Συζητήσαμε για το σχολείο που ξεκινάει τώρα. Καταρχάς, οι άνθρωποι είναι πολύ χαρούμενοι που ξεκινάει αυτός ο τομέας επιτέλους το ΕΠΑΛ. Ήταν καιρός να ξεκινήσει να συνεχίσουμε την παράδοση που ξεκίνησαν οι Ιταλοί, που είχαν φτιάξει γεωργική σχολή, που είχαν. Βεβαίως, η ΚΟΣ, ναι, είχε τέτοιες σχολές από πολύ παλιά. Και είναι πολύ καλό που μπορούμε να το συνεχίσουμε. Αυτά και συζητήσαμε τέλος πάντων τι θα χρειαστούμε, πώς θα το στήσουμε, πώς θα το ξεκινήσουμε. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να μας βοηθήσουν σε ό,τι θέλουμε. Και εσείς ως γεωπόνος εδώ θα διδάξετε, έτσι? Ναι, και εγώ πρώτη φορά έχω έρθει στο νησί της ΚΟ. Θεωρώ πάρα πολύ βασικό κομμάτι τη συνεργασία, είτε αυτή αφορά μεταξύ συναδέλφων, σχολείου, διευθυντή, των φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και χαίρομαι που από την πρώτη μέρα μας τώρα, μετά την ανάληψη υπηρεσίας, ήδη υπάρχουν ιδιώτες που έχουν έρθει από το πρώτο κάλεσμα κιόλας, προκειμένου να δουν, να συζητήσουν μαζί μας το ποιες θα είναι οι ανάγκες μας, τι θα χρειαστούμε. Εσείς τι θα χρειαστείτε για να και χρειάζεστε τη βοήθεια και του αγροτικού. Βεβαίως. Θα πρέπει να γίνει κάποιο πλάνο, εννοείται, σε συνεργασία με την συναδέλφισσα. Από εκεί και πέρα, με μια γρήγορη ματιά, σίγουρα ένα θερμοκήπιο θα χρειαζόταν, γιατί θα μπορούσαν τα παιδιά στο πλαίσιο των εργαστηρίων να ασχοληθούν πρακτικά. Καλό το θεωρητικό κομμάτι, αλλά θα πρέπει να μεταφέρουμε στην πράξη και αυτά που μαθαίνουμε. Οπότε ένα θερμοκήπιο, στο οποίο θα μπορούσαν να μπουν από ανθοκομικά φυτά, από φυτά ανάλογα την εποχή, είτε ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά, χειμερινά, δεν ξέρω βέβαια, εγώ έχω έρθει και από Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω εδώ τι χειμώνες έχει, εμείς είμαστε εκεί με μείον. Οπότε θα πρέπει να δω και τις συνθήκες. Υλικά όπως αφορά μηχανήματα, γιατί από τη στιγμή που δεν μιλάω για γεωργικό ελκυστήρα τώρα, αλλά από τη στιγμή που θα υπάρχει κάποιο θερμοκήπιο, σίγουρα χρειάζεται κάποιο καλλιεργητή. Άρα θα χρησιμοποιείτε δηλαδή και εγκαταστάσεις από τον πρωτογενή. Ναι, θα θέλαμε πάρα πολύ, μακάρι να καταφέρουμε ό,τι θα θέλαμε να γίνει. Γιατί εφόσον ένας λόγος παραπάνω που είναι η πρώτη χρονιά που δημιουργείται ο τομέας της γεωπονίας, θα πρέπει να δώσουμε όθηση από τη μεριά μας, γιατί είναι ένας τομέας που πασχίσαν από ό,τι καταλαβαίνω οι άνθρωποι να τον δημιουργήσουν και θα θέλαμε να βάλουμε το πρώτο λιθαράκι έτσι ώστε οι επόμενοι συνάδελφοι να συνεχίσουν το έργο και τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα. Εμείς είμαστε ευχαριστήσουμε τα εργαστήρια αυτών των μαθημάτων. Με τη βοήθεια φυσικά των ανθρώπων που ήρθαν σήμερα, θα φτιάξουμε τα εργαστήρια, τους εργαστηριακούς χώρους που θα είναι το θερμοκήπιο σε πρώτη φάση που είπε και η κυρία Νικολαίδου. Δηλαδή στα πλαίσια διαφόρων μαθημάτων. Υπάρχει μάθημα αρχιτεκτονικής τοπίου. Μπορούμε άνετα τώρα μια γρήγορη σκέψη να κάνουμε ένα βραχόκηπο. Ναι. Υπάρχει μάθημα γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων. Δηλαδή μπορεί και στην πράξη να προσφέρετε και στην τοπική κοινωνία κάνοντας τα παιδιά μαζί με τη βοήθειά σας σε ένα έργο. Θέλουμε να συμβάλλουμε. Δηλαδή η γνώση θα πρέπει να μεταδίδεται. Οπότε για να μπορούν και τα παιδιά να βοηθάνε τους γονείς τους σε αυτά τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες, οτιδήποτε βρίσκουν πάνω στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα. Υπάρχει, ας πούμε, μάθημα γεωργικά μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Άνετα μπορεί να κατασκευαστεί ένα παγκάκι παλετών, το οποίο μπορεί να το έχουμε δει πάρα πολύ
πολλές φορές στο διαδίκτυο και αυτά, αλλά είναι προσωπική δουλειά των παιδιών, κάτι πολύ εύκολο και τα αγαπάνε. Πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν, αρκεί να υπάρχει η όρεξη, το ενδιαφέρον των παιδιών που θα προσπαθήσουμε να το κινήσουμε, γιατί είναι στο χέρι μας, και βέβαια να υπάρχει και η φροντίδα και το ενδιαφέρον από όλους τους φορείς για να βοηθηθούμε, για να γίνουν όλα αυτά πράξη. Όρεξη και ενδιαφέρον βλέπουμε αρκετό. Εσείς ως σύλλογος γονέων, πώς αγκαλιάζετε αυτή την όμορφη, έτσι, πραγματικά κίνηση, έναν αγώνα που έδωσε το σχολείο για να κατακτήσει και να καταφέρει να λειτουργήσει το συγκεκριμένο τμήμα. Όνειρο, φαντάζομαι, και για εσάς τους γονείς. Εννοείται. Γεια σας και από μένα. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Γονέων για Κηδεμόνο του ΕΠΑΛ. Επιτέλους, μετά από 3 χρόνια σκληρών προσπαθειών, έγινε το τμήμα. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνο εννοείται ότι θα είναι πάντα κοντά στις νέες μας εκπαιδευτικούς, να τις βοηθήσουμε και εμείς με όποιο μέσο μπορούμε και με όποιο τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχουν και αναλώσιμα για το τμήμα και θα είμαστε πάντα κοντά τους σε οποιοδήποτε θέμα.